Για να περάσει παρακαλώ ο Χρήστος. Έχεις μια και μια ζαλάδα και από την πτήση. Για πες μου που δεν είσαι καλά, ε. Δεν είμαι καλά. Τι έγινε, για πες. Έχω να κάνω σεξ με τη γυναίκα μου 8 χρόνια. Φέρτε χαρτομάτι. Δεν ξέρω τι φταίει. Τι φταίει. Δεν θέλω να το παίρνεις τόσο βαριά. Το παίρνεις τι θα βαριά. Κάνω. Φέρτε παιδιά το χαρτομάτι για του ανθρώπου. Τι κάνετε μια ώρα εδώ μέσα. Δεν βλέπετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τι θέλετε δηλαδή, να πεθάνουμε στην υγρασία εδώ μέσα. Τι να κάνω, δεν μπορώ. Σκούπισε το δάκρυ και πάμε παρακάτω. Γιατί έχω τρελαθεί στη ζωή μου. Έχω απελπιστεί. Δεν ξέρω τι να κάνω. Αυτό σήμερα αυτό το είδα τρελαθεί. Τι λες τώρα, σε παρακαλώ, Χρήστο. Δεν είμαι καλά. Γιατί δεν θέλει η γυναίκα σου. Δεν είμαι καλά. Για γιατί να το δούμε από τι έχω κάνει. Να πάμε να το δούμε, παρακαλώ. Να και αρχίζει, θέλω και του τηλεθεατέ στην παρέα μα. Και τουιτερικά και τηλεφωνικά και όλα. Εδώ πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τι γίνεται με αυτή τη σχέση. Πόσα χρόνια είσαι μαζί της? 27 χρόνια. 27 χρόνια. Ναι. Αγαπημένη. Αγαπημένη και να αγαπώ. Με αγαπάει μόλις ξαπλώνει στο κρεβάτι μου γυρίζει την πλάτη. Τι λες, τα τελευταία 8. Ναι. Ενώ είμαι αδιάφτη, δεν μπορώ, έχω πρόβλημα, έχω το έργο. Μία φορά υπομονή, δύο φορές υπομονή. Πόσο υπομονή να κάνω στη ζωή μου. Πώς. Θα τρελαθώ. Πώς. Κάνε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Από μικρό παιδάκι. Κάτσε, εδώ πρέπει να σου αναπτερώσουμε το ηθικό σήμερα. Κάνε υπομονή, αλλά πρέπει μέχρι τότε να δούμε τι θα κάνουμε. Από μικρό παιδάκι έχω μεγαλώσει στη σχολή, στο Βόλο. Κοίταξε τώρα, τον έχουν πειράξει η αποχή αυτή από το σεξ. Η αλήθεια είναι ότι τον έχει πειράξει. Πώς υπομονή να κάνει ο άνθρωπος. Ακούστε παιδιά, αυτή τη στιγμή ο Χρήστος είναι ευσυγκίνητος. Θέλεις λίγο που τον έχει βαρέσει στο κεφάλι η υπομονή. Θέλεις λίγο που ο άνθρωπος έχει ευαισθητοποιηθεί γιατί έχει την ανασφάλεια τη συναισθηματική τι συμβαίνει με τη γυναίκα του. Θέλεις το ορμονικό κομμάτι διότι είναι νεότατος άνθρωπος και πάρα πολύ μάχημος σεξουαλικά. Και η αποχή, θα συμφωνεί το κοινό. Ναι, έχει δίκιο. Όλο αυτό σου έχει δημιουργήσει αυτή την ευαισθησία αυτή τη στιγμή. Την αγαπάς. Λατρεύω, εκεί δεν έχω. Την λατρεύεις. Αυτό είναι που τον ενοχλεί, καταλάβες. Από 10 χρονών μέχρι 15 χρονών. Μάλιστα. Πάμε να το ξεκινήσουμε από την αρχή, γιατί βλέπω ότι είσαι ένας ευαίσθητος άνθρωπος που πραγματικά αυτή τη στιγμή έχεις ανάγκη από στήριξη, φίλε. Εντάξει. Ξέρω ότι θέλεις να ανοίξεις την καρδιά σου, θέλεις να πεις πραγματικά τι σου έχει συμβεί και έχεις στηριχτεί σε αυτή τη γυναίκα. Έχεις στηρίξει όλη σου τη ζωή. Όλη μου τη ζωή. Από μικρό παιδάκι. Έχω τελειώσει το δημοτικό σχολείο σε ξένα χέρια, σε μια σχολή, στο Βόλο.
Πήγα 5η-6η δημοτικού σχολείου και 1η-2η τεχνική σχολή. Μετά γύρισα στο Αγρίνιο. Τελείωσα τη σχολή εκεί. Και πώς μου τελείωσα τη σχολή εκεί πέρα, ετσακώθηκα με τον πατέρα μου, έτσι τελείωσα και μου έσπασε ένα καθρόνι στο πλάνο. Εδώ τώρα λοιπόν λιγάκι έχουμε μία κατάσταση την οποία πρέπει να τη δούμε με έναν τρόπο που θα τον φέρει λίγο στα ίσα του το φίλο μας. Ανέβηκα στην Αθήνα, έφυγα από το σπίτι, βρήκα μια δουλειά στον Άγιο Μελέτη, τότε στη ζώνη του Άγιο Μελέτη, ήταν μια ψυχαριά δίπλα που λέγονταν Ρούμελη. Και κοιμήθηκα το πρώτο βράδυ μέσα στον Άγιο Μελέτη που τον έκτισε. Έχει πολύ μέσα του πράγμα. Πολύ, πολύ. Πρέπει να βγει από μέσα του. Δεν θα μπορέσουμε να... Αν δεν βγει όλος... Δεν μπορώ. Ναι, περίμενε ρε εσύ Χρήστο, περίμενε. Θα το φτιάξουμε λίγο το θέμα, ξέρεις κάτι. Ξέρω ότι έχεις περάσει δύσκολα παιδικά χρόνια με τους γονείς, με φτώχεια και μετά χωρίς τους γονείς. Οκ. Μεγάλωσα μόνος μου από 10 χρόνων. Βιοπαλαιστής από 10 χρόνων δούλεψες με αντίξωες συνθήκες πολύ, με πατέρα πάρα πολύ αυστηρό, με μανούρα στο σπίτι. Με, αλλά είσαι καλό ψυχος άνθρωπος, τα έχεις καταφέρει και... Δούλεψα 30 χρόνια πλασιές. Και γνωρίζεις αυτή τη γυναίκα. Ναι. Πότε. Αυτή τη γυναίκα τη γνώρισα που τη γνώρισα ήταν από Ιθάκη. Τη γνώρισα, εκεί την αγάπησα, την έκανα γυναίκα μου, την πήρα, κάναμε ένα παιδί, το μεγαλώσαμε. Ωραία. Δούλευα στην Κρήτη. Εσύ τώρα για να καταλάβω κάτι, με αυτή τη γυναίκα. Είμαστε ακόμα μαζί. Δεν θέλω να χαλάσω το γάμο μου γιατί έχω ένα παιδί. Ωραία. Το παιδί τι ηλικία έχει? 25 χρόνια. Καλά, παιδί είναι μεγάλο άνθρωπο. Έχει σπουδάσει το παιδί. Θέλει το παιδί να πούμε κάνει τη δικιά του ζωή. Το παιδί είναι άνεργο και μπαίνει μαζί μα. Άλλο ρωτώ εγώ. Εσύ τη γυναίκα σου την αγαπά. Την αγαπά. Και αυτό μα ενδιαφέρει. Εφόσον την αγαπά τη γυναίκα σου, πρέπει να στηρίξετε το γάμο σα. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Ναι, πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Εσύ όταν γνώρισες αυτή τη γυναίκα, αισθάνθηκες ότι είναι όλη σου η οικογένεια αυτό που σου έλειπε? Βεβαίως. Αυτό είναι. Ότι έχεις επενδύσει εκεί τα πάντα, κατάλαβες. Ναι. Και θα επενδύω. Δώσε λίγο, δεν πειράζει. Άστο να φύγει, άστο. Άστο να φύγει, παιδιά, είναι. Έτσι, πάρτο. Άστο να το εκφράσει. Πώς είναι δυνατόν αυτή η γυναίκα να μην έχει έρθει μέχρι εδώ με τα πόδια αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Εγώ θα είχα έρθει. Περίμενε, θα το δούμε, γιατί θα έχεις κάνει και εσύ κάτι. Περίμενε. Πάρ' τον αυτόν με το τραγούδι να μιλήσω. Να ρωτήσω κάτι. Αυτή η γυναίκα λοιπόν για σένα ήταν τα πάντα. Είχες επενδύσει σε αυτή. Και είναι τα πάντα. Μάλιστα. Αποκτήσατε το παιδί σας, ήσασταν αγαπημένοι, ερωτευμένοι. Η σεξουαλική σας ζωή ήτανε μια χαρά. Ναι. Δεν είχες πρόβλημα? Όχι. Δεν την έχεις απατήσει ποτέ? Όχι. Ένας χρόνος, δύο χρόνια δεν μπορώ, τρία χρόνια δεν μπορώ, τέσσερα δεν μπορώ, πέντε δεν μπορώ, έξι δεν μπορώ, εφτά δεν μπορώ, οχτώ δεν μπορώ. Οχτώ χρόνια. Οχτώ, εννιά. Τίποτα, πού να πάω, τι να κάνω. Κάθομαι και βλέπω ερωτικές ταινίες. Μόνος μου, όταν φεύγει από το σπίτι. Και κάθομαι μόνος και βλέπω ερωτικές ταινίες. Και αυτό σε ρίχνει ψυχολογικά, φίλε, έτσι. Πάρα πολύ. Και τι να κάνω. Τις μίλησες ανοιχτά? Τις έχω μιλήσει πολλές φορές, ήταν. Τι τις έχεις πει, γυρίζει την πλάτη. Έλα και όταν κάνω μέρα, δεν μπορώ, Χριστό μου, δεν μπορώ, είμαι μια διάθετη. Πόσο είναι μια διάθετη? Μια διάθετη. Δούλευα στην Κρήτη ως προσχέση και τις έστειλα λεφτά για το ρεύμα, για το νερό, για φαγητό να πάρει, για το ενίκιο, τα πάντα. Την είχα στα ούπα. Τώρα οι σχέσεις σας πλην του σεξουαλικού κομματιού, πώς είναι? Είμαστε αδέρφια. Αδέρφια, Εσύ τη βλέπεις όμως σαν αδερφή? Όχι, δεν τη βλέπω σαν αδερφή. Εγώ την βλέπω σαν γυναίκα μου. Περίμενε όμως τώρα εδώ. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα τώρα που θα ξεκινήσουμε να κάνουμε. Περίμενε, γιατί εδώ αυτή τη στιγμή θα πρέπει να υποθούν αλήθειες, φίλε. Ναι. Δεν τη βλέπεις σαν αδερφή επειδή
Έχεις την ανάγκη να έρθεις σε επαφή με μια γυναίκα αντικειμενικά για τις σεξουαλικές ορέξεις ή η συγκεκριμένη γυναίκα σε προκαλεί σεξουαλικά? Τη βλέπω σαν γυναίκα μου. Ναι, άλλο λέω εγώ τώρα. Εσένα σου λείπει το σεξ προσωπικά. Βεβαίως. Εκείνης από ό,τι φαίνεται δεν της λείπει. Έτσι. Αυτή το ξέρει. Αυτό δεν σημαίνει ότι εσένα σε απαξιώνει σαν άντρα. Απλώς η ίδια μπορεί να βιώνει μια φάση της ζωής της που θέλει την απόλυτη αποχή για κάποιο λόγο. Όμως, ένα ζευγάρι το οποίο 8 χρόνια είναι όφα. Πόσα χρόνια. Ρε φίλε, να πούμε. Πόσα χρόνια από εκεί. Τώρα, μήπως το παίξατε αδέρφια μια χαρά. Όχι, βέβαια. Γιατί. Πώς να το παίξατε. Γιατί, γιατί, δεν κατάλαβα. Γιατί να το παίξει αδέρφια. Αδερφή σου και αδερφός της. Έγινε αυτό. Εσύ το παλεύεις μετά από 8 χρόνια. Ναι. Τι να κάνω. Πώς, αφού δεν. Και θα περιμένω μέχρι να μου πει το ναι. Μάλιστα. Στην περίπτωση που αυτή η γυναίκα ακούσει από σένα ότι δεν θέλεις να συνεχίσεις να παλεύεις για το σεξουαλικό κομμάτι, θα συνεχίσετε να είσαστε αγαπημένοι, να ζείτε μαζί, να είσαστε αγαπημένο ζευγάρι κτλ. Αλλά θα έχει σεξουαλική δράση εσύ ξεχωριστή. Θα το δεχτεί? Ναι. Θα το δεχτεί ναι. Εκείνη. Ναι. Αν της πεις ότι. Πήγαινε με άλλη, μου λέει. Α, σου είπε πήγαινε με άλλη. Ναι. Τότε Χρήστο μου, περίμενε. Γιατί εδώ το πράγμα δεν αλλάζει. Δεν έχει φίλο. Όχι, δεν μιλάω φίλο. Για εκείνη, μιλάω για σένα. Η γυναίκα σου είπε από μένα έχεις τελειώσει σεξουαλικά. Σου επιτρέπω να προχωρήσεις τη σεξουαλική ζωή με άλλες γυναίκες. Δεν μπορώ να κάνω έρωτα μαζί σου. Ναι. Αν θες πήγαινε βρες άλλη. Μάλιστα. Να κάνεις έρωτα. Τότε θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και γυρνώντας πάει η κουβέντα πια σε άλλα επίπεδα, όπως καταλαβαίνετε. Ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο. Yeah!